τελευταία σας ευκαιρία. Το λέω γιατί στις 11 φεύγει η τρίτη επιταγή και θέλω να ακούσω μια ακόμα χαρούμενη φωνούλα από την Ελλάδα που θα συνειδητοποιήσω ότι κέρδισε 500 ευρώ άμεσα διαθέσιμα, άμεσα εξαργυρώσιμα. 1-49-49, εκεί καλείτε ή στέλνετε μηνυματάκι στο 19-200. Πάμε γρήγορα να δούμε πόσο καλά ξέρουμε αυτό το αγόρι, το ταλαντούχο, τον Ιωάννη Παπαζής, που έχει γίνει και μπαμπάς και είναι πολύ ευτυχισμένος, αλλά δεν είναι και ο συμβατικός τύπος. Είδες τι είχε πει για τη βάφτιση προχθές, αλλά μωρέ, μια υποχρέωση είναι κτλ. Σε ποια παράσταση πρωταγωνιστεί? Αστροφετιά. Σωστή. Ως χόμπι έχει τη φωτογραφία. Τι του αρέσει να φωτογραφίζει? Πρόσωπα. Γυμνά κορμιά. Έχει διαβάσει το χαρτί μου? Γυμνά κορμιά. Γιατί δεν διάβασα τις σημειώσεις μου? Πώς λένε το γιο του? Ιάκωβο, Νικόλαο, Ιάσονα. Ιάσονα, Νικόλαο, Ιάσονα. Τις τα λες. Ναι, βλέπεις όλοι ο ένας. Σε ποιο δημοσιογράφο έδωσε την πρώτη του συνέντευξη? Στη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Στο Δημήτρη τον Παπανιώτα. Παιδιά, έχετε δει τα χαρτιά μου? Ιωάννη, μας έλα! Σε ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά, τι κάνει. Σε φιλάω λίγο, γιατί έχουμε κάτι μίξεις και κάτι λεμούς και έχετε μωράκι στο σπίτι και δεν θέλω να με θεωρήσει υπεύθυνη. Καλημέρα. Ήταν η πρώτη σου. Σου έκανε ποδαρικό. Πώς το είπες, η πρώτη σου. Δημήτρη μου. Ήταν καλή. Ήμουν καλή δημοσιογράφος. Και λέει συνεντεύξεις. Ήταν, ναι, από τότε. Από τότε λέει δεν ξανά δώσε ποτέ. Όχι, γιατί νομίζω πρέπει να ήταν για το ΜΑΤ τότε, οπότε ήμασταν λίγο πιο χαλαροί. Όχι, ήταν, δεν θυμάμαι. Στο Άλτε. Όχι, δεν ήταν τηλεόραση, ήταν για ένα περιοδικό. Δεν θυμάμαι ρε στα ποιο είναι, αλλά ήταν με το που είχαμε κάνει το hardcore. Μπράβο, αυτή την ταινία. Ναι. Όντως, θυμάσαι. Και... ναι, ήταν η πρώτη συνέντευξη. Θυμάται, έπαιξε. Ναι, εγώ το θυμάμαι. Όχι, ήταν η πρώτη του ταινία που άρχισε να συζητιέται το όνομά του και μετά άρχισαν οι προτάσεις σωριδών. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς βιώνεις αυτό το. Εγώ επειδή σε ξέρω πολλά χρόνια. Εδώ έχουμε μια ερώτηση που την κάνουμε πάντα. Αναλάζει. Είναι ερώτηση κόλαφος. Πάνε, αλλάζεις? Ναι, αλλάζω. Αλλάζει. Ορίστε, αλλάζει. Είχαμε φιλοξενήσει τη Βανέσα πέρσι και μας έλεγε ότι η είδηση το ότι θα γίνει μανούλα και θα αποκτήσετε ένα παιδάκι σας είχε φνηδιάσει πάρα πολύ. Δεν ήταν κάτι δηλαδή που το δουλεύατε ή το περιμένατε ή το θέλατε. Εσύ όταν το πρωτοάκουσες, θυμάσαι εκείνη τη στιγμή και πώς βιώνεις όλο αυτό το διάστημα? Κοίταξε. Ναι, εντάξει. Τα βαριέμαι τα παιδιά. Σε φορά σου λέω. Λοιπόν, το άκουσα, ρε παιδί μου, εγώ το είδα πρώτο στο. Δεν σοκαρίστηκα καθόλου. Εντάξει, δηλαδή όταν έχει μια σχέση 10 και 11 χρόνια και μένει έγκυος. Δεν είναι και σοκαριστικό. Εντάξει, άμα ήταν 10 μήνες θα ήταν σοκαριστικό. 10 μέρες πιο σοκαριστικό. Ήταν κάπως. 10 ώρες έχει 10 ώρες. Είναι υποθυμία. 10 ώρες θα ήταν σοκαριστικό. Δεν ήταν σοκαριστικό. Δεν ήταν σοκαριστικό. Ήταν ίσα ίσα για μένα πολύ μεγάλη χαρά. Χάρηκα. Ναι, οκ. Okay, δηλαδή τα σοκαριστικά ήταν τα επόμενα, ρε παιδί μου, στάδια. Η άγνοια του τι σε περιμένει. Δηλαδή. Σοκαριστική ήταν και η εγκυμοσύνη περίοδος, γιατί η Βανέσα σου τις μύριζαν, σου ζητούσε, σου έκανε, ήταν κοίταξε, εύκολη περίοδος. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι ένας μύθος, εντάξει, δεν ξέρω. Και αν είναι, δεν μυρίζαμε, δεν κάναμε τίποτα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω και αν είναι μύθος, εσύ είσαι και μανούλα, δεν ξέρω. Ούτε εγώ είχα. Όχι, να ούτε εγώ είχα. Αλλά κάποιες γυναίκες ενδεχομένως έχουν, δεν ξέρω, γιατί κάθε μία βιώνει. Εμένα, δόξα τω Θεώ, δεν είχε παραξενιά. Ούτε εκμεταλλεύονται για να έχουν. Και δεν ξέρω. Νομίζω είναι και στον άνθρωπο όπως σου βγαίνει με την επικοινωνία. Δηλαδή, νομίζω και παραξενιές να είχε. Θεωρώ ότι υπάρχει ένας ωραίος σεβασμός και ένας ωραίος που δεν θα τις ξεσπούσε σε μένα. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν μας βγήκε. Μας πήγε μου έλεγες πριν στο διάλειμμα έτσι που θα συζητάμε. Ναι, αλλάζω πάνε. Είναι... Συγγνώμη, ρε Σταματινά. Αλλάζω, είναι πανεύκολο. στην πορεία δυσκολεύει. Δυσκολεύει λίγο από σε όλες τις. Γιατί χειροτερεύει το περιεχόμενο. Χειροτερεύει. Έχω ενημερωθεί, με έχουν ενημερώσει. Ναι. Ευτυχώς που αλλάζεις πάνες, γιατί όποιος δεν αλλάζει πάνες και έρχεται σε αυτή την πτωχή πλυντή μια εκπομπή, τον πετάμε έξω κλωτσιδό. Είναι κατάπτυστος. Θέλουμε οι άντρες να είναι παρόντες στη διαδικασία. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Πριν Ιωάννη, ότι τώρα αρχίζει και απολαμβάνει ακόμα περισσότερο τη σχέση με το παιδί σου. Δηλαδή ότι αυτή την ηλικία που είναι ένα βρεφάκι απόλυτα εξαρτώμενο δεν μπορούσε να τη χαρεί όσο φανταζόσουν, ότι τώρα είναι πιο όμορφη η σχέση. Ναι, εντάξει, μωρέ, ξέρεις, δεν είμαι ο μπαμπάς που, ξέρεις, και ο άντρας γενικότερα θέλω να πιστεύω ότι το βρέφος δεν το ψιλοκαταλάβει. Είναι δύσκολο, παιδί μου, είναι πολύ πιο λειτουργική και πιο
πιο δυνατή η σχέση της μαμάς, νομίζω, τον πρώτο χρόνο. Θεωρώ ότι ο πατέρας μπαίνει μετά σε αυτή τη διαδικασία και οφείλει στην αρχή να προστατεύει όλο αυτό και μετά να προσφέρει όσο μπορεί. Εσύ τώρα τι προσφέρεις, λέει, θα πάρεις το γιο σου να πάτε μια βολτίτσα, μπορείς να τα καταφέρεις χωρίς τη Βανέσα. Α, τι λες, είμαι όλη τη μέρα με το παιδί μου, όταν δεν έχω δουλειά, το βγάζω κάθε μέρα στο πάρκο. Μόνο σου ή θα έχεις και τη Βανέσα. Αλήθεια. Θα πηγαίνεις γήπεδο. Ξέρεις τι παγίδα είναι το παιδί, δεν θα το πάρεις να πας στο πάρκο, τι το έκανε. Στον άνθρωπο. Όχι, γιατί, έτσι καταλαβαίνω πώς το λέει, αλλά δεν λέει και ψέματα. Είναι παγίδα. Αλήθεια. Αν ξαναδείς η Βανέσα να βγεις με το γιο σου μόλις, σας θα σου πω εγώ με αυτά που λέτε. Είναι παγίδα, έχει και ένα συνθετικό μπροστά. Αυτό θέλει να πει ο Δημήτρης. Δεν την καταλάβαμε, Κωστάκη. Καλά, δεν εσύ το καταλάβαμε. Είπες στην κάμερά μας τις προάλλες ότι εντάξει, μωρέ, και η βάφτιση μια υποχρέωση ήταν. Είσαι τόσο αντισυμβατικός με την ιδέα του ανεβαίνω τα σκαλιά της εκκλησίας και παντρεύομαι με παπά και με κουμπάρο ή του ότι βαφτίζω και ότι απλά βάφτισες. Για να χαρεί η μαμά σου, ας πούμε, υπεφεράζει για κοινωνικούς λόγους. Άμα είσαι αντισυμβατικός γιατί η κοινωνία που ζεις έχει θέσει κάποια όρια θρησκευτικά, τότε ναι, είμαι αντισυμβατικός. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι αντισυμβατικό το να μην να επιλέξω, το να μην θέλω να παντρευτώ και το να επιλέξω ότι μέσα μου, ότι το να βαφτίσω το παιδί μου είναι μια υποχρέωση απλά ονομαστική που δεν λειτουργεί κάτι παραπάνω. Δεν το θεωρώ αντισυμβατικό. Το θεωρείς επιλογή. Το θεωρώ, είναι επιλογή, έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και το να πας, ας πούμε, είναι επιλογή και ας μην το θέλεις. Αλλά, ρε παιδί μου, δεν είναι. Η μαμά σου από τη Δράμα, που είναι μια γυναίκα που έχει μεγαλώσει στη Δράμα, που είναι μια γυναίκα παραδοσιακή. Δεν σου πει, βρε αγόρι μου, να παντρευτείτε με τη Βανέσα, όχι, να το βαφτίσουμε. Κάναμε σύμφωνο συμβίωσης. Έπρεπε να το κάνουμε και αυτό είναι αντισυμβατικό που κάνει η κοινωνία. Τη σου βάζει όρο ή να παντρευτείς ή να κάνεις ένα σύμφωνο συμβίωση για να αποδειχθεί. Δεν ξέρω κάτι δεν σημαίνει. Ναι, γιατί αλλιώς δεν αναγνωρίζεται. Αυτό είναι αντισυμβατικό. Η στάση μου δεν είναι αντισυμβατική. Θεωρώ ότι είναι πιο αντισυμβατική. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα με τη βάφτιση, γιατί αν ήταν στο χέρι μου δεν θα το βάφτιζα, ήταν ότι δεν ήθελα το παιδί μου να έχει κάτι ξεχωριστό σε μια κοινωνία που μεγαλώνει έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Με βαφτισμένα παιδιά μέσα στην κοινωνία. Ναι, παιδί μου, θα ήθελα, ας πούμε, να γίνει αντισυμβατικός αν θέλει, μόνος του όταν γουστάρει, όταν το ορίσει αυτός. Δεν θα ήθελα εγώ να τον ορίσω απευθείας ως αντισυμβατικό. Δεν έχω βαφτιστεί. Ναι, κατάλαβα. Τι λες, να είναι σε μια τάξη και να είναι το μόνο παιδί που θα έχει βαφτιστεί μέσα σε κολυμπήθρα, ας πούμε. Αλλά ποιος σε επηρέασε και να κάνετε να προχωρήσετε στη βάφτιση και λες δεν ήταν δική μου επιλογή, γιατί αν ήταν δική σου δεν θα το έκανες. Η γνώση του πατέρα. Ωραία, πρέπει να βαφτιστεί. Έπρεπε να βαφτιστεί γιατί ξέρεις, όλα τα παιδιά βαφτίζονται στην Ελλάδα. Όπως και είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι χωρίς να το ξέρουν. Έτσι και αυτό το παιδί ήθελε να είναι αυτό. Να βαφτιστεί, να πάει σχολείο, να πάει νύχτα. Γιατί αλλιώς ό,τι θέλει θα διαλέξει τον εαυτό του. Αυτό είναι και η ωραία. Εκ των πραγμάτων. Αλλά εσύ του δίνεις λες όλα αυτά τα εφόδια ώστε να μην νιώσει διαφορετικό το παιδί. Ναι, ναι, ναι. Πάμε λίγο στην αστροφεγγιά. Ένα δεύτερο παιδάκι το σκέφτεσαι πριν πάμε στην αστροφεγγιά. Όχι, κάτσε και είναι νερό άνθρωπο. Όχι καθόλου. Παιδάκι μου, κατάλαβε ότι όσο περνά καιρό η μυρωδιά αλλάζει στην πάνα και σου λέει δεν θα το ξαναζήσω αυτό το δράμα. Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, κακά τα ψέματα, εσύ το ξέρεις νομίζω καλύτερα από μένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν θέλω να το ξαναβιώσω. Πραγματικά θέλω να ζήσω από εδώ και πέρα το παιδί μου όσο μεγαλώνει. Και δεν ξέρω, πάντα ήθελα ένα παιδί, πάντα ήθελα ένα παιδί η γυναίκα μου και αυτό με το ζόρι. Ναι, ρε παιδί μου, είναι πολύ. Εγώ το σέβομαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Γιατί είναι και εσύ, αγαπητοί μου, ταλαιπωρήθηκες, δηλαδή, δεν κοιμόσουν τη νύχτα, σου ήρθε δύσκολο όλο αυτό. Γιατί σε βλέπω να λες, δεν θέλω να το ξαναζήσω, σαν να ήταν μια πολύ δύσκολη πρώτη περίοδο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι καλοπερασάκιας. Δεν φταίει το παιδί. Εντάξει, και θεωρώ ότι είμαστε μια γενιά η οποία είναι πολύ ξεσαδιάτο, το λέω στη μητέρα μου ή στη μητέρα της Βανέσας, στους γονείς μας. Θεωρώ ότι γελάνε. Η κυρία που έρχεται σπίτι και μας βοηθάει. Δηλαδή γελάει με αυτά τα πράγματα. Ρε παιδί μου, λέει δεν κάνει τίποτα το παιδί. Ας πούμε, όταν το παιδί αρχίζει και φωνάζει, μιλάμε ότι τρέμω. Δεν μπορείς να παθαίνω πανικό. Νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τρομερό. Ναι, γι' αυτό το λόγο. Ναι, γιατί δεν θέλει να του πει κανεί ησυχία να διαβάσω το ρόλο μου. Αλλά αυτό όλοι οι άνθρωποι ενδεχομένω για να κάνουν 5 και 10 παιδιά και να κάνουν τεράστιε οικογένειε. Αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, θα ήθελα να έχω πάρα πολλά παιδιά. Εντάξει. Και με πολλές γυναίκες. Πολλά παιδιά. Και με πολλές γυναίκες. Αν δεν έχεις παιδί, εδώ είμαι εγώ. Θα σου κάνω παιδί. Δεν έχεις, ορίστε. Αλλά σημαίνω πάρα πολύ τη Βανέσα, δεν μπορώ να δω. Δεν θα υπάρξει τέτοιο, θα σου δώσω ό,τι να σου δώσω. Θα σου κάνω σύμφωνο για μένα. Θα σου κάνω ένα σύμφωνο. Λοιπόν, αστροφεγγιά. Αυτά λέω στο πάρκο. Αυτά λέω στο πάρκο σε όλες. Λοιπόν, πάμε στην αστροφεγγιά, γιατί όσους έχουμε φιλοξενήσει από αυτή την παράσταση και τη Ρένια Λουιζίδου που φιλοξενήσαμε. Ναι, έχουμε πλάνα από πρόβες και ναι, όλους τους συντελεστές, το ξέρω, θα ξεκινήσει. Έχω εντυπωσιαστεί από αυτό το ωραίο που ετοιμάζεται
και την Ευδοκιάρου Μελιώτη την προηγούμενη εβδομάδα τη φιλοξενήσαμε. Μιλάμε για το remake της παλιάς αγαπημένης σειράς, αλλά διασκευασμένη επίκαιρα, έτσι δεν είναι, Ιωάννη μου? Όχι, όχι, όχι. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα εδώ πέρα. Α. Μιλάμε για το μυθιστόρημα του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου. Ωραία, okay, εμείς σωστά. Διασκευάζουμε το μυθιστόρημα, διασκευάζει ο Πέτρος Ζούλιας, ο σκηνοθέτης παράστασης, το μυθιστόρημα του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου που γράφει 1946. Και έγινε σύριαλ, και είναι λογικό βέβαια να το ξέρει ο κόσμος από το σύριαλ, γιατί είχε γίνει χαμός από ό,τι ξέρω. Δεν ξέρω, το θυμάστε. Ναι, είχε γίνει βέβαια. Στην ΕΡΤ ήταν. Είχε γίνει χαμός. Ναι, χαμός. Βέβαια. Κλεινόταν ο κόσμος, παιδιά, στο σπίτι να δει τη σειρά. Ναι, και λίγο που είδα, ξέρεις, είναι ωραία σειρά. Δηλαδή είναι, είναι πολύ ωραίο το μυθιστόρημα. Δεν ξέρω να σας τα έχει πει και η Ευδοκία να τα ξαναπούμε για το μυθιστόρημα. Μας τα είπε και η Ευδοκία, αλλά νομίζω ότι θα είναι μία από τις παραστάσεις που θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον. Ξέρεις τι γίνεται. Ξεκινάτε. Ξεκινάμε, νομίζω, κατά αρχές Νοέμβρη. Δηλαδή ήταν να ξεκινήσουμε 29 Οκτώβρη. Είναι μια παραγωγή η οποία έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή είναι ένα έργο, αυτό που λέμε, μεγάλο έργο. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε πολλά κουστούμια, πολλά σκηνικά, πολλούς ηθοποιούς. Και ποιο θέατρο είστε? Είναι στο Θέατρο Χώρα, στην Κυψέλη. Τους συντελεστές θα τους πούμε αργότερα. Είναι ο Αντίνος Αλμπάνης, ο Ιωάννης Παπαζής που είναι μαζί μας, ο Μάκης Πατέλης, η Ροζάκη Μαριλένα, η Ρουμελιώτη Ευδοκία, ο Σβίγκος Σταύρος, η Σκαφιδά Γιούλικα, ο Τζορτζάκης Χάρης και ο Χαρής Βασίλης. Το ρόλο της μητέρας η Ευδοκία, όχι η Ρένια Λουιζίδου, παιδιά. Και συμμετέχει και ο Δάνης Κατρανίδης. Δεν έχουν αλλάξει το. Και τα κουστούμια τα κάνει. Έχει του άλλου συντελεστέ. Ναι, θα του πούμε σε παρακαλώ. Να γιατί. Πω, ναι. Για μένα είναι πολύ. Τα κοστούμια σημαντικό. Τα κάνει η Βασιλική Σύρμα, τα σκηνικά η Άση Δημητρολοπούλου, του φωτισμού Κατερίνα Μαραγκουδάκη, μουσική Μιχάλη Τρανουδάκη, φωτογραφίε Μαριλένα Αναστασιάδου, διασκευή, σκηνοθεσία και άποψη. Ο Πέτρος Ζούλιας. Να πω το σημαντικό, ρε παιδί μου, ποιο είναι με αυτό το έργο. Δηλαδή, εκτό ότι είναι ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα, γιατί ο Παναγιωτόπουλος πραγματικά έγραφε πάρα πολύ όμορφα. Είναι τρομερό που είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο διαδραματίζεται από το 1915-16, ας πούμε, μέχρι είναι μια παρέα εφήβων που μεγαλώνει σε μια Ελλάδα μέσα από δύο πολέμους, ας πούμε, διάμεσα από δύο στο Μεσοπόλεμο. Και είναι τρομερό το πόσο πραγματικά, δεν θέλω να ακουστώ, ξέρεις, βαρύς, να μην βαρύνω τη συζήτηση, δεν θέλω καθόλου, πιστέψτε με. Αλλά πραγματικά είναι ένα έργο πάρα πολύ επίκαιρο, ρε παιδιά. Είναι τρομερό. Δηλαδή, επίκαιρο με αυτά που ζούμε. Όχι με. Είναι τρομερό, ρε παιδιά. Δηλαδή, λέμε ατάκες οι οποίες. Φαντάζομαι σαν να γράφτηκαν. Ρε παιδί μου, ποιος να το φανταζόταν, ας πούμε, το 2016 θα ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές, ας πούμε. Έχεις δίκιο. Λίγο. Λοιπόν, ξέρω ότι πας και ξεσκάς το καφέ που έχετε με τη Βανέσα, αλλά θα μου τα πεις μετά το διάλειμμα. Okay. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Προλαβαίνουν να πάρουν. Όχι, έκλεισε ο διαγωνισμός. Τι κρίμα, είναι ο αγαπημένος μου διαγωνισμός αυτός, να τον ξαναέχουμε. Λοιπόν, για να δούμε ποιος έχει κερδίσει την τελευταία δωροεπιταγούλα αξίας 500 ευρώ από το Βασιλόπουλο. Ιωάννη μας, πού είναι το καφέ σου? Το καφέ μου, το πρώτα απ' όλα ψάχνω τον καφέ μου, γιατί έδωσα ένα καφέ να μου το φέρνω και δεν τον έφερε κανείς. Λοιπόν, έχω ανοίξει. Είναι πίσω από το Rex, νομίζω, στη είναι Φιδίου. Πίσω από το Rex, έχουμε ανοίξει ένα καφέ πίσω από το Rex, στη Φιδίου, All Day Bar. Πώς λέγεται? Φράου. Δεν είναι δική μου επιλογή. Φράου, γλυκό. Φράου. Ένα γλυκό ζωή. Που απέναντι είναι το Γερμανικό Ινστιτούτο, δεν το ήξερα. Α, έξυπνο, ποιο το σκέφτηκε όμως. Ναι, έχουμε ανοίξει ένα καφέ, πάει καλά. Ασχολείστε και εσύ και η Βανέσα. Η Βανέσα ασχολείται πάρα πολύ. Εγώ δεν προλαβαίνω. Δυστυχώς πηγαίνω τα βράδια όσο μπορώ για να περνάω καλά εγώ βασικά. Αυτή είναι και η λογική, δεν τα ανοίξαμε για να γίνουμε πλούσιοι. Να βρούμε το στέκι μας, κάπως έτσι. Τέλεια. Καλή επιτυχία και στην Αστροφεγγιά. Εμείς θα είμαστε δίπλα. Ευχαριστώ πολύ, σας περιμένουμε. Θέλω να στείλω ένα γλυκό φιλί στη φίλη μου από τον Γέρακα, την νικήτρια, την κυρία Νίκη Πολύζου. Καλημέρα. Καλημέρα σας! Κοντογειτόνισσα! Έχουμε δύο-τρεις Βασιλόπουλους εκεί στην Αγία Παρασκευή, επί της Μεσογείων. Βέβαια! Τι κάνετε! Καλά! Τον μεγάλο στην αρχή, τον καινούριο, δεν ξέρω αν τον έχετε παρατηρήσει, πριν την εκκλησία και στην εκκλησία τον κλασικό. Έχετε τρεις επιλογές κοντά σας να ψωνίσετε. Έτσι, βέβαια, το καλύτερο δώρο. Για πείτε μου, κυρία Νίκη, τι σκοπεύετε να κάνετε με τη δωρεπιταγούλα? Έχουμε μωράκι, μωρό, οπότε θέλουμε πανούλες, θέλουμε πολλά παιδικά πραγματάκια, οπότε ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας πει. Τέλεια, χθες και μια προσφορά στις πάνες, επειδή πήγα και εγώ, είχε μια ωραία μάρκα με 30% άσχετο, απλά στο λέω γιατί θα πάτε άμεσα να ψωνίσετε.
Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά, πάντα τόσο τυχερή. Με τις Ρωσίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε. Θα νιώτη τα δωράκια, επειδή τα δώσαμε προς το τέλος εκπομπής, θέλω να σας δώσω την ευκαιρία να τα κάνετε retweet και να τα διεκδικήσετε όλο το Σαββατοκύριακο. Θα τα πω στο Βερίκιο, Μερούλα μου. Οπότε, άμα θέλετε να διεκδικήσετε, μπείτε στο Twitter και πάρτε τα. Ιωάννη μου, πάντα όλα καλά να σου έρχονται, να χαιρέσει την οικογένειά σου. Επίσης, ρε παιδιά, επίσης. Και καλή επιτυχία στην αστροφεγγιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, στο Ματίνα μας, όλα τα καλά. Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός. Γεια σας.